Και ο Θανάσης Αυγερινός είναι στη σύνδεσή μας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, Θανάση, το παρασκήνιο της ύποπτης ιστορίας με την φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της Λευκορωσίας. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Μπάιντεν. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Φαίνεται τελικά πως δεν είναι καθόλου αμεληταία αυτή η ιστορία με τη σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της Λευκορωσίας. Το πόσο σοβαρά χειρίζεται το θέμα το Κρεμλίνο αποκαλύπτεται και από το ότι το έθεσε στην τηλεφωνική του συνομιλία ο Πούτιν στον Μπάιντεν πρόεξα ημέρου, κατά το σχολιασμό του Λευκορώσου Προέδρου που αποκάλυψε αυτή την εκπληκτική λεπτομέρεια, ο Πούτιν άκουσε μασημένα λόγια, όχι ξεκάθαρες εξηγήσεις. Επομένως, Μίνσκ και Μόσχα γνωρίζουν και παρακολουθούν μήνες με τις υπηρεσίες τους αυτή την ιστορία και στέλνουν δημοσίως το μήνυμα ότι θεωρούν υπόλογη την Ουάσιγκτον για βρώμικο παιχνίδι. Την ίδια στιγμή, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Μίνσκ ανακοινώνουν ότι οι συλληφθέντες συνεργάζονται με τις αρχές και ουσιαστικά ομολογούν ότι συνδέονται με αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών επισήμως πλέον λέει ότι η ιστορία με την απέλαση Ρώσων διπλωματών από την Τσεχία επινοήθηκε την τελευταία στιγμή κατά αμερικανική παράκληση για να μειωθεί επικοινωνιακά ο αντίκτυπος της υπόθεσης της συνωμοσίας της Λευκορωσίας. Ρωσία και Λευκορωσία μοιάζουν να είναι σε πλήρη συντονισμό, όπως και οι υπηρεσίες τους, αλλά και όπως η ευθεία γραμμή συνεργασίας που έχουν αναπτύξει ο Πούτιν και ο Λουκασέγκο, οι οποίοι προανήγγειλαν ότι σκοπεύουν να συναντηθούν σε τρεις ημέρες. Η ίντριγκα αυτής της συνάντησης αυξάνεται πολύ περισσότερο, καθώς την προηγούμενη της συνάντησης ημέρα ο Βλαντίμιρ Πούτιν απευθύνει βαρισίμαντο μήνυμα προς το κοινοβούλιο της χώρας και την επόμενη συναντάται με τον κύριο Λουκασέγκο. Επομένως, αν κάτι έχουν αποφασίσει μαζί, θα είναι πολύ λογικό να το υπογράψουν, να το ανακοινώσουν εκείνες τις ημέρες.